και να δούμε τι γίνεται με τον Ερντογάν, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Άγκυρα και θα γυρίσω στο Μιχάλη Γνατίου, χωρίς τελικώς να συναντήσει κανέναν από αυτούς που έλεγε ότι θα συναντήσει, μεταξύ των οποίων και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ωστόσο, οι συνεργάτες του, οι αξιωματούχοι του Μιχάλη, δεν σταματούν τις διπλωματικές συναντήσεις. Ναι, Πόπη, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Μπορεί λοιπόν ο πρόεδρος Μπάιντεν, για λόγους που δεν γνωρίζουμε ακόμα, να μην θέλει να συναντήσει τον Ερντογάν, αλλά οι στενείς συνεργάτες του Προέδρου διαβουλεύονται με τους Τούρκους ομολόγους τους για όλα τα θέματα, αλλά και με μια επιμονή στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετά τον υπουργό Άντονι Πλίνκεν, τον υπουργό Εξωτερικών, ακολούθησε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο Τζέικ Σάλιβαν, που συναντήθηκε με τον Ιμπραήμ Καλίν, τον πιο στενό συνεργάτη του Προέδρου της Τουρκίας. Η ατζέντα ήταν μεγάλη, όπως είδαμε, στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, αλλά θα σταθούμε στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι ο κύριος Σάλιβαν μίλησε για τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή, σε αντίθεση με τον Καλίν, που επαναλαμβάνει όλα όσα κατά καιρούς υποστηρίζει ο Ερντογάν, ότι λίγο πολύ η Μεσόγειος είναι δική του και χωρίς συμμετοχή της Τουρκίας δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Οι Αμερικανοί δεν συμφωνούν αναγκαστικά με τους Τούρκους και συνεργάζονται στενά με τους άλλους παίχτες της περιοχής, δηλαδή το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα. Όμως την ίδια στιγμή δεν θα ήθελα να αποκλειστεί εντελώς η Τουρκία από τον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου. Βεβαίως να μην ξεχνάμε και κυρίως οι Αμερικανοί ότι η Τουρκία δεν έχει ούτε φυσικό αέριο ούτε πετρέλαιο, Πόπη. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ σημαντική τριμερή συνάντηση της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Κύπρου. Πρώτο πιάτο στο τραπέζι θα είναι η Τουρκία φυσικά για πολλούς λόγους. Ο Ερντογάν προσπαθεί να σπάσει αυτή τη συμμαχία που θα ενισχυθεί και με τη Γαλλία. Άρα αναμένουμε ότι σύντομα θα γίνει τετραμερής αυτή η Πόπη. Διευθετούνται, όπως μας είπαν, οι τελευταίες λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να διορθώσω ότι χθες έκανα ένα μικρό λάθος. Είχα πει ότι θα είναι το Ισραήλ, αλλά θα είναι η Αίγυπτος στην τετραμερή. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, λοιπόν, στα λόγια προς τον παρόν, δίνει και είδος στο στρατηγό Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος ζήτησε έργα, όχι λόγια. Ο υπουργός εξωτερικών της χώρας είπε στον κύριο Δένδια και στον κύριο Χρυσοδουλίδη ότι δεν πρέπει να ανησυχούν, διότι το Κάιρο δεν συμμετέχει, δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ αυτή η συμμαχία. Χθες το βράδυ έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον δείπνο. Οι διπλωματικοί κύκλοι μας είπαν και πολύ σημαντικό. Συμμετείχαν οι υπουργοί εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και της Αυστρίας. Η συζήτηση πάλι περιλάμβανε την Τουρκία και τα θέματα της ενέργειας. Επιστρέφοντας στον Ερντογάν για να απαντήσω στο ερώτημά σου, πληροφορήθηκαν ότι και ο κ. Τσαβούσογλου και ο Καλίν εξέφρασαν παράπονα για τη μη πραγματοποίηση της συνάντησης του Ερντογάν με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Βεβαίως η συνάντηση αυτή, όπως και η άλλη με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, ήταν στη φαντασία του κ. Ερντογάν. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Μέγαρο Μαξίμου είχαν πρόθεση να ζητήσουν ή να προτείνουν συναντήσεις με τον κύριο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Το σίγουρο είναι ότι αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Να σε ρωτήσω τι γίνεται και με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών τελευταίως. Έχει ενοχλήσει πολλούς η κίνησή του να παρευρεθεί στα εγγένεια του σπιτιού της Τουρκίας με Ερντογάν, αλλά και Τατάρ. Η υπόθεση της... Θα σου απαντήσω. Η υπόθεση της συμμετοχής του κύριου Ελπιδοφόρου σε αυτά τα εγγένεια είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία. Και πλέον πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες για να προστατευτούν η Εκκλησία και η Ομογένεια. Εύκολα εντοπίζει κανείς την οργή των Ομογενών και τη μεγάλη απογοήτευση και δυσαρέσκειά τους. Οπότε θα έλεγα ότι η Αθήνα και η Λευκοσία πρέπει να είναι προσεκτικές και να δουν Πόπη τη μεγάλη εικόνα, την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, επαναλαμβάνω, και την Ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, δεν θα ήθελε να συναντηθεί καθόλου με τον Αρχιεπίσκοπο. Όταν λέω καθόλου, καθόλου. Και αντιλαμβάνομαι ότι γι' αυτό ενημερώθηκε ο κύριος Ελπιδοφόρος. Ο Πρωθυπουργός είναι ενοχλημένος, διότι οι ελληνικές αρχές ζήτησαν πολύ ευγενικά από τον Αρχιεπίσκοπο να μην πάει στα τουρκικά εγγένεια, αλλά και αρνητικά απάντησε και κυρίως υποτιμητικά για την κυβέρνηση. Έγιναν πράγματα στο παρασκήνιο που θύμωσαν την Αθήνα. Αν με ρωτάς λοιπόν αν ο κύριος Ελπιδοφόρος θα ξαναγήσει αύριο τον Πρωθυπουργό στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, σε κάτι που ακόμη δεν είναι φιξαρισμένο, έτσι. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ακόμη είναι υποδιαμόρφωση. Θα γίνει τελικώς αυτή η ξενάγηση, τι λένε οι πληροφορίες σου?
θα σου έλεγα ότι το βλέπω υπερβολικά χλωμό. Mm-hmm. Οι ελληνικές αρχές απέτησαν να μην τον προσφωνήσει ο Αρχιεπίσκοπος στην απόψινη εκδήλωση της Ομογένειας. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ξέρεις. Να του ζητούν να μην τον προσφωνήσει. Είναι κάτι άρα που συνηθίζεται έτσι, στις ομιλίες του Πρωθυπουργού, κάθε Πρωθυπουργού στην Ομογένεια, να γίνεται προσφώνηση από τον Μητροπολίτη. Βεβαίως. Από τον Αρχιεπίσκοπο. Από τον Αρχιεπίσκοπο, συγγνώμη. Λοιπόν, του ζήτησαν λοιπόν να μην τον προσφωνήσει. Άρα θα υποθέσω ότι θα ζήτησαν από τον κύριο Ελπιδοφόρο ήδη να μην εμφανιστεί στο σημείο 0. Μάλιστα. Όταν θα πάει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αν ο κύριος Ελπιδοφόρος θα πάει στο σημείο 0, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός.